Ανάμεσα σε δύο παίχτες της Παναχαϊκής ο Ανδριάδης. Περνάει πολύ ωραία μπαλιά. Για τον Παπαγκαστρίτσιο η σέντρα, γκολ από τον Γωνιωτάκη. Όμως το ακυρώνει, έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Γωνιωτάκης. Έχω την εντύπωση ότι καλυπτόταν ο Γωνιωτάκης σε συγκεκριμένη φάση. Στη σέντρα που του έγινε από τα δεξιά, το γκολ. Αλλά υποδεικνύεται σε θέση offside που επαναλαμβάνω δεν πρέπει να υφίσταται. Για να δω τον Αόχου που βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Τσεσμελή. Τώρα Τσεσμελής, η παλιά του είναι καλή. Γωνιωτάκης, κόβει τώρα ο Τριχιάς δίπλα του. Τριχιάς παίρνει την μπάλα, τέτα τέτο Τριχιάς. Σουτάρει και αποκρούει ο Χάχαλης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία τον Αοχανιέ, η μεγαλύτερη του στον αγώνα. Στο 40 με τον Τριχιά να ανοίξει το σκορ. Και πάλι ο Αοχανιέ στην επίθεση με τον Γωνιωτάκη να κάνει ωραία κίνηση. Αποφεύγει ένα αντίπαλο. Κάνει το τάκλινγκ ο Γωνιωτάκης και πάλι κερδίζει την μπάλα. Σουτάρει, μπλοκάρει ο Χάχαλης. Εδώ ο Καραγιάννης βρίσκει χώρο, σουτάρει. Εξαιρετική επέμβαση από τον Καλογεράκη. Πάλι η Παναχαϊκή στην επίδεση. Χρυσάβη σεντράρει. Δίνας μόνος του και εξεπαφής. Ενστικτοδός καλύτερα ο Καλογεράκης απομακρύνει σε κόρνερ. Δεύτερο ημίχρονο που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά δευτερόλεπτα. Εδώ στο Εθνικό Στάδιο Χανίων με τους παίκτες του Άχνα κερδίζουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Ανδρεάδη. Ανδρεάδης κάνει μια μπανιά που διεκδικεί ο Τσεσμελής. Κερδίζει ο Τσεσμελής. Ωραία τρίπλα. Τσεσμελής σουτάρει γκολ. Φοβερό γκολ από τον Τσεσμελή. Στο 32ο δευτερόλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου ο Νίκος Τσεσμελής ευνηδιάζει την άμυνα της Παναχαϊκής και κάνει το 1-0 με ένα εξαιρετικό γκολ. Ένα σουτ που έπιασε εκτός περιοχής. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Χάχαλη και το 1-0 για τον Αοχανιά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Εντυπωσιακό γκολ από τον Νίκο Τσεσμελή, από τα καλύτερα μέχρι στιγμής στην κατηγορία. Για να δούμε την Παναχαϊκή τώρα που πρέπει να αντιδράσει. Παλιά για τον Νταμιανίδη. Κακό κοντρόλ, βγαίνει ο Καλογεράκης και μπλοκάρει. Πάλι Παναχαϊκή στην επίθεση, κεφαλιά πάσα. Εδώ φωνάζουν για χέρι του Παπαγκαστρίτσιου υπέρ της Παναχαϊκής. Πάλι Παναχαϊκή που επιμένει. Σέντρα στην περιοχή, διώχνει ο Μποχόνης. Σου του πάνω στην κίνηση, εκπληκτική επέμβαση του Καλογεράκη σε κόρνερ. Για μία ακόμη φορά ο Καλογεράκης λέει όχι στους παίκτες της Παναχαϊκής. Παναχαϊκή που συνεχίζει να πιέζει. Κάθε μπαλιά είναι καλή για τον Καραγιάννη. Αυτός μπαίνει μόνος του, πλασάρει χλιαρά όμως και μπλοκάρει ο Καλογεράκης από την πίεση και του Ανιφαντάκη βέβαια. Για να δούμε τώρα τη σέντρα στην περιοχή. Ο Ντίνας μαζεύει από τα δεξιά. Ντίνας, ωραία γυρνάει στο σημείο του πέναλτι. Αργεί ο Αντωνόπουλος, πλασάρει ο Χρυσάφης και το 1-1. Εδώ άργησε ο Αντωνόπουλος κατά πρώτον, αλλά και γενικά η άμυνα του Αοχανιά. Δεν πήγε πάνω στην μπάλα. Ο Χρυσάφης βρήκε τον χώρο, πλάσαρε τον Καλογεράκη και στο 70 η Παναχαϊκή σοφαρίζει 1-1 τον Αοχανιά στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Και πάλι ο Αοχανιά στην επίθεση. Ο Γωνιωτάκης, η πάσα για τον Τσάτσο, ο οποίος ανατρέπεται, αλλά έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Τσάτσο στην πάσα του Γωνιωτάκη. Ανδριάδης. Τώρα ο Ανδριάδης. Η πάσα του στο κενό, αλλά εκεί ο Τσάτσος διεκδικεί. Τσάτσος ανατρέπεται, είναι πέναλτι. Έχει σηκωμένη τη σημαία ο βοηθός για offside ο Τσάτσο. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν υπάρχει offside, υπάρχει καθαρή φάση. Καταρχάς δεν υπάρχει offside και συνέχεια πέναλτι του Χάχαλη πάνω στον Τσάτσο και οι διαμαρτυρίες βέβαια είναι έντονες στον βοηθό διαιτητή. Από τον κόσμο του Αόχαλα και από τους ποδοσφαιριστές του Αοχανιά. Σε μια φάση λοιπόν που έκανε λάθος ο βοηθός.